Πάμε τώρα να δούμε τι έχει συμβεί. Τι θες, με τη σκόνη? Με τη σκόνη, ναι. Ωραία. Με τη σκόνη. Θα πάμε να δούμε τι έχει συμβεί με τη σκόνη, πόσο κινδυνεύουμε, αν κινδυνεύουμε. Και αν είμαστε σε εγρήγορση, πρέπει να δούμε τι γίνεται από πλευράς περιφέρειας, έτσι δεν είναι? Ναι, και ποιος θα μας τα πει, Μέρη? Θα μας τα πει ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, είναι ο αναπληρωτής διευθυντής δημόσιας υγείας της περιφέρειας Κρήτης. Τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα, κύριε Καβιωτάκη. Πού σας πετυχαίνουμε, εκτός Κρήτης, βεβαίως. Μόλις έφτασα Αθήνα, γιατί η περιφέρεια μετέχει σε δύο πολύ σημαντικά συνέδρια. Το ένα είναι και του θέματος που αναφέρεστε, που είναι δημόσια υγεία και μεταναστευτική πολιτική. Να δηλώσω βέβαια ότι η περιφέρεια Κρήτης δεν έχει καμία αρμοδιότητα στο τομέα, αλλά έχουμε οριζόντιες που πηγάζουν από την δημόσια υγεία. Και ένα δεύτερο που κάνει τον Μπενάκη, ο Ίδρυμα και η περιφέρεια Αττικής, με θέματα κουνούπια και τις εξελίξεις που έχουμε τώρα, που θα αλλάξει όλο το σύστημα καταπολέμησης και ελέγχου. Και τέλος πάντων, δύο σημαντικές ημερίδες που δεν μπορούσε να λείπει η περιφέρεια Κρήτης. Και άκρος επίκαιρες, βεβαίως, ακριβώς, κύριε Παπαδάκη. Α, όταν θα γυρίσετε θα μας τα πείτε αυτά με τα κουνούπια, κύριε Παπαδάκη, γιατί είμαστε... Βεβαίως. Λοιπόν, μιας και είστε στην Αθήνα, έχει φτάσει η σκόνη μέχρι εκεί, έχουν και εκεί? Λοιπόν, εδώ η κατάσταση έχει καλυτερεύσει. Βλέπεις, είναι όπως την Τετάρτη σε εμάς, αλλά όσο περνάει η ώρα καλυτερεύει. Εμείς δυστυχώς βιώσαμε σήμερα την πιο δύσκολη μέρα. Το φαινόμενο το παρακολουθούσαμε με ανησυχία από την Τρίτη. Τετάρτη βγάλαμε το πρώτο δελτίο τύπου. Οφείλω να πω ότι δουλέψαμε με τα μοντέλα πρόγνωσης, δηλαδή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, όχι η δικιά μας υπηρεσία, παρακολουθούσε το φαινόμενο και είδαμε ότι διαφαίνεται δύσκολο διάστημα για την Κρήτη, και γι' αυτό εκδώσαμε, χωρίς να έχουμε τις τελικές μέσες τιμές 24 ώρου, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι βάσει αυτού βγαίνουν οι οδηγίες, δεν βγαίνει ανάλογα με την ώρα. Και το βιώσαμε σήμερα στα Χανιά, που από τη μια είχαμε 80 και μια στιγμή είχαμε 250, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό, είναι μακράν από το 150 που είναι το κατώτερο, μάλλον το ανώτερο σκαλί της επικινδυνότητας. Είχαμε ωραίες τιμές, πάρα πολύ υψηλές. Και τι σημαίνει αυτό? Ναι, για πείτε, κύριε Παπαδάκη. Στο Ηράκλειο. Αυτό σημαίνει. Το Ηράκλειο ευτυχώς κρατήθηκε χαμηλότερα αυτή η συγκέντρωση των νεωρούμενων σωματιδίων. 10, δηλαδή, για να ξέρουν και οι τηλεθεατές ότι αυτά τα σωματίδια έχουν μέγεθος 10 μικρόμετρα και κάτω, και πάνω από 2,5 βέβαια. Αυτά λοιπόν ήταν κάπως καλύτερη κατάσταση στο Ηράκλειο. Ανεβοκατέβαινε. Μας έχει παιδέψει πάρα πολύ αυτές τις 3 μέρες το φαινόμενο, γιατί μια φυσάει και καθαρίζει, και μια στιγμή βλέπετε και θολώνει όλη η ατμόσφαιρα. Εγώ μάλιστα φοβήθηκα ότι δεν θα γινόταν και η πτήση τόσο πολύ. Δηλαδή, από την αίθουσα εκεί του αεροδρομίου δεν φαινόταν καν ούτε αιτία ούτε τίποτα. Παρά τα αυτά, επίσης να πούμε ότι εμείς το περιμέναμε έντονο προχτές και σήμερα να τελειώνει. Δυστυχώς θα το βιώσουμε και αύριο, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου μας που εκδώσαμε αργά το μεσημέρι. Πάμε τώρα να πούμε τι σημαίνει για την υγεία, έτσι. Ποιοι πρέπει να προσέχουν? Ακριβώς. Σε όλα τα επίπεδα, από το πιο απλό, από το πρώτο δηλαδή, που οι συγκεντρώσεις είναι από 51 μέχρι 75 μικρογραμμάρια ανά κυβικό, οι ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως οι ενήλικες με αναπνευστικό και οι καρδιοπαθείς, αλλά και τα παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα, συστήνεται από το Υπουργείο Υγείας να μην βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο αθλούμενοι ή κάνοντας κάποια έντονη σωματική άσκηση. Για το γενικό πληθυσμό δεν υφίσταται καμία σύσταση. Τώρα, στο δεύτερο επίπεδο που βίωσε τα Χανιά χτες, δηλαδή μεταξύ 76 και 100, προστίθονται σε αυτά τα άτομα και όλα τα παιδιά, τα άτομα με άσμα, άτομα άνω των 65, τα παιδιά με αναπνευστικά. Αν μιλήσουμε τώρα για τους παραπάνω, δηλαδή κανονικά αν είχαμε μέση 24-ωρη μέτρηση πάνω από 150, θα έπρεπε να κλείσουμε τα δημοτικά και ιδιωτικά παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αλλά αν θα το είχαμε 24-ωρη συγκέντρωση. Ευτυχώς δεν το είχαμε. Συνεχίζω λοιπόν με την δεύτερη κατηγορία που έλεγα ότι είναι 76% και εκεί προστίθονται τα άτομα με άσμα και οι ηλικιωμένοι άνω των 65, μάλλον να τους πούμε ηλικιωμένους, τα άτομα άνω των 65. Και επίσης από το γενικό πληθυσμό
οποιοδήποτε, χωρίς να έχει κάποιο ή υποκείμενο νόσημα ή να ανοίξει αυτές τις κατηγορίες, εμφανίσει ενόχληση στα μάτια, βήχα, ρινική συμφόρηση, και αυτός θα πρέπει να περιορίσει τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Επίσης, να πούμε ότι καλό είναι όσοι δεν μπορούν να περιορίσουν ή να βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, να κάνουν πάλι χρήση της γνωστής λευκής μάσκας τύπου FFP2 ή KN95, που έχει μια προστασία, διότι συγκρατεί όλα τα σωματίδια 0,3 μάικρον και πάνω. Άρα καταλαβαίνετε, αυτά αυτή που χρησιμοποιούσαμε 10, ουσιαστικά στην καραντίνα, ακριβώς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς τη λευκή όμως, όχι πάνινες, τη λευκή, όχι τη λευκή, ιατρικές. Την υψηλής ακριβώς προστασίας που λέγαμε. Ακριβώς. Και ακριβώς, σίγουρα έχουμε οι περισσότεροι, έχουμε και απόθεμα, γιατί μας έχει μείνει. Μας έχει μείνει. Μας έχει μείνει, ναι. Άρα αποθέματα έχουμε. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ελπίζω ότι αύριο θα αρχίσει σιγά σιγά να εξασθενεί. Το περιμέναμε σήμερα, αλλά δυστυχώς φάνηκε ότι σαν να καθυστέρησε, φαίνεται άλλαξαν οι καιρικές συνθήκες, η φορά του αέρα, και έτσι καθυστέρησε λίγο. Παρά τα αυτά όμως, είναι κάτι που ξεκίνησε από την Τρίτη, ξαναλέω, και νομίζω βάσει των μετρήσεων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, που συνεργάζεται και με το Πολυτεχνείο και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα το παρακολουθούμε και μακάρι να σταματήσει εκεί και οι τιμές αυτές οι πολύ υψηλές να παραμείνουν από ωριέως, έστω να μην τις βλέπουμε καθόλου. Γιατί σας λέω. Βέβαια, κύριε Παπαδάκη, λέτε ότι θα ξανάρθει, έτσι, αυτό η αφρικανική σκόνη. Είναι ένα θέμα. Δεν γλιτώνουμε. Τώρα, αν μας έρχεται και μας ξανάρχεται και κρατά τόσες μέρες, κύριε Παπαδάκη, σε βάθος χρόνου θα υπάρχει πρόβλημα για όλους εμάς? Ακούστε να δείτε, πρέπει να προσέχουμε και να προστατευτούμε, να αποφεύγουμε τους εξωτερικούς χώρους ή αν γίνεται αυτό να γίνεται με μάσκα, διότι αυτά τα σωματίδια, εξαιτίας και του σχετικά μεγέθους μεγάλου που έχει σε σχέση με τα 2,5, μπορεί πάνω να συγκρατήσουν αλλεργιογόνες ουσίες, όπως για παράδειγμα η γύρη, παθογόνα βακτήρια και μύκητες, ακόμα και διάφορους χημικούς ρυπαντές. Που σημαίνει λοιπόν, όσο περισσότερη ώρα είμαστε έξω, άρα περισσότερη ώρα ερχόμαστε σε επαφή, είτε τα μάτια μας, είτε η μύτη μας, είτε καμιά φορά και όσοι αναπνέουν από το στόμα, καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται η επικοινωνία. Δεν σημαίνει, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, ότι κάποιος θα πάθει κάτι, όμως καλό είναι να το αποφύγουμε. Και κυρίως οι ομάδες κινδύνου που είπαμε πριν, που αυτοί πραγματικά έχουμε ήδη αναφορές από παιδιά στο σχολείο, από κάποιους που είχαν πρόβλημα με την καρδιά τους, με αναπνευστικό, που ζορίστηκαν και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σπίτι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κύριε Παπαδάκη, έχουμε νομίζω 2-3 λεπτάκια ακόμα, αλλά επειδή μας στέλνουν ερωτήματα και οι τηλεθεατές, μας ρωτάνε για τα κουνούπια, στα οποία αναφερθήκατε και εσείς πριν. Τι και θέλει και η Μέρη να μάθει. Ναι, ρωτάνε τι είπατε ότι θα γίνει με τα κουνούπια. Με τα κουνούπια. Ναι, λέω στην Αθήνα και στον Πενάκιο Ίδρυμα διοργανώνει μια πολύ ωραία μερίδα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Εκεί θα παρουσιαστεί και μια τεχνική η οποία τι κάνει, συλλέγει κουνούπια αρσενικά, κυρίως του γένους του Αιγυπτιακού κουνουπιού τίγρης, με μεθοδολογία ακτινοβολίας, τα στυρώνει, τα απελευθερώνει μετά στο περιβάλλον και έτσι, με αυτόν τον τελείως φυσικό τρόπο, χωρίς να έχει χημικές ουσίες, χωρίς το οτιδήποτε, σταματάει την ανάπτυξη των πληθυσμών. Αυτό γίνεται στην Κύπρο, συγχωρέστε με, γιατί εδώ δεν έχουμε αιγυπτιακά κουνούπια. Γίνεται σε εμάς τα απλά κουνούπια και γενικά είναι μια μεθοδολογία που παρακολουθείτε. Να πω ένα, αφού έχετε την καλοσύνη με αυτό το χρόνο που λέτε που έχουμε, να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ, που πλέον η όλη αντιμετώπιση θα γίνεται βάσει εκτίμησης κινδύνου και η χώρα μας θα χωριστεί σε 4 κατηγορίες ανάλογα με την επικινδυνότητα. Κρίνω, διαβάζοντας τα κριτήρια, ότι η περιφέρεια Κρήτης θα χαρακτηριστεί ως η πιο ασφαλής περιοχή, διότι ένα κριτήριο είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου και κατά πόσο είχες ανθρώπινα κρούσματα την τελευταία πενταετία. Εμείς, δόξα τω Θεώ, είχαμε μόλις ένα από το 2017. Φανταστείτε, η καταγραφή ξεκινάει από το 2010. Όλο αυτό το διάστημα είχαμε μόλις ένα περιστατικό. Δεν πάει να πει ότι ο ιός δεν κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα. Ευτυχώς τα κουνούπια, και τα οποία το έχουμε πει πολλές φορές μαζί σας, που συλλέγουμε, είναι στήρα παθογόνων, δεν έχουν δηλαδή ούτε ιό του Δυτικού Νείλου, ούτε τσικουγκούνι, οτιδήποτε. Άρα, βάσει αυτών των
δεδομένων, θεωρώ ότι θα χαρακτηριστούμε από τις πιο ασφαλείς περιοχές. Αυτό δεν μας χαλαρώνει. Το πρόγραμμα ξεκίνησε, οι ψεκασμοί ξεκίνησαν. Σήμερα, μάλιστα, δύο μέρες τώρα, ολοκληρώνουμε ένα πρωτοποριακό πάλι πρόγραμμα στα νεκροταφεία των μεγάλων πόλεων. Όσο και να σας φαίνεται παράδοξο, εκεί που έχουμε τα λουλούδια, μέσα στον πόνο τους άνθρωποι, έτσι καταλαβαίνετε, ένα πέραν του κλασικού μας προγράμματος, θα συνεχίσουμε με διάφορα προγράμματα ελέγχου, προσέξτε, προληπτικά για την ελονοσία και θα δούμε και για τα χωροκατακτητικά κουνούπια του τύπου το Αιγυπτιακό που σας είπα, που δυστυχώς έχει φτάσει στην Κύπρο και δεν το θέλουμε εδώ. Άρα συνεχίζουμε δυναμικά και δεν πρέπει οι πολίτες να φοβούνται, και να δώσω ένα τηλέφωνο 2-31-0-6-7-8-9-10. Εργάσιμες ημέρες και ώρες, θερμή παράκληση όταν έχουν προβλήματα σε εξωτερικούς χώρους, μας ενημερώνουν, μας βοηθούν, γιατί θα πάνε τα συνεργεία και θα επέμβουν άμεσα. Και στις αυλές και στους κήπους και παντού δεν αφήνουν καθόλου στάσεις μανέλα. Ξαναπείτε το τηλέφωνο, παρακαλώ. 2-31-0-6-7-8-9-10. Εργάσιμες ημέρες και ώρες. Συγγνώμη τώρα, κύριε Παπαδάκη, ένα λεπτό πριν κλείσετε. Είπατε στήρωση. Τα στυλώνουν βέβαια με ακτινοβολία στα αρσενικά κουνούπια, βέβαια, και τα απελευθερώνουν μετά, οπότε κατά την υποτιθέμενη αναπαραγωγή τους δεν προκύπτουν αυγά και έτσι μειώνεται ο πληθυσμός των κουνούπιών. Το κάνει η Κύπρος με τα αιγυπτιακό κουνούπι και εδώ η Αθήνα πιλωτικά το κάνει με τα κοινά κουνούπια που τα συλλέγουν, μετά με τεχνικές που αυτά όλα θα αναλυθούν στην αυριανή ημερίδα, τα απελευθερώνουν μετά πάλι και αυτά δεν μπορούν να όταν θα αναπραχθούν. Ακριβώς. Εξαιρετικά ενδιαφέρον το βρίσκουμε, κύριε Παπαδάκη. Πάρα πολύ πραγματικά. ότι φτάσαμε στο σημείο να στυρώνουμε και τα κουνούπια, με ξεπερνά. Συγγνώμη τώρα, καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Σας καταλαβαίνω. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά, καλή σας δύναμη. Γεια σας.